Μέρος των εγκαταστάσεων του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης, αυτού της Ζαπορίζιας στην Ανατολική Ουκρανία, τυλίγεται στις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς. Είναι τα πρώτα λεπτά μετά τον βομβαρδισμό του. Εικόνες που σπέρνουν τον δρόμο για ένα πυρηνικό ατύχημα. Ένα κατ' του χτυπήματος, μια γραμμή υψηλής τάσης υπέστη ζημιά, προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας ενός εκ των 6 αντιδραστήρων του εργοστασίου. Και όλα αυτά λίγες μόνο ώρες μετά τη φρικτή παραδοχή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ότι το εργοστάσιο λειτουργεί χωρίς έλεγχο και πρωτόκολλα ασφαλείας. There are a number of principles and norms that must be observed. And when we look at the situation, the very unique situation we have in Zaporizhia, we see that most of them, if not all, are being violated or not observed. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για το ποιος φέρει την ευθύνη της επίθεσης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μην μασά τα λόγια του. Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи. Вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті, і будь-які обстріли цього об'єкту – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Εκ διαμέτρου αντίθετη η θέση της Ρωσίας, που υποστηρίζει ότι το εργοστάσιο χτυπήθηκε από το πυροβολικό των Ουκρανών. Καλούμε τους διεθνείς οργανισμούς να καταδικάσουν τις εγκληματικές ενέργειες του καθεστώτος Ζελένσκι, που πραγματοποιεί ενέργειες πυρηνικής τρομοκρατίας. Ο πυρηνικός σταθμός βρίσκεται από την πρώτη βδομάδα του πολέμου στα χέρια των Ρώσων και, όπως αποτυπώνεται σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, χρησιμοποιείται από τους εισβολείς ως βάση. Ρωσικά στρατιωτικά οχήματα και άρματα μάχης κινούνται στις εγκαταστάσεις, στις οποίες, σύμφωνα με το Κίεβο, αποθηκεύονται και άκρως επικίνδυνα πυρομαχικά. Έντρομος από τις εξελίξεις και ανήμερα της μαύρης επετείου από τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στον κόσμο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ απευθύνει αγωνιώδη έκκληση προς τους ισχυρούς της γης. Η κλιμάκωση των μαχών πέραν του Ανατολικού μετώπου οδηγεί τον πόλεμο σε νέα φάση, υποστηρίζει η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το πεδίο μετατοπίζεται πλέον σε ένα μέτωπο 350 χιλιόμετρων που εκτείνεται στα νοτιοδυτικά της Ουκρανίας από τη Ζαπορίζια έως τη Χερσόνα. Η Μόσχα μεταφέρει στρατιωτικές δυνάμεις από τον Ντονπάς προς τον νότο, ενώ τακτικά τάγματα με χιλιάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην Κριμαία. Ένδειξη ότι προετοιμάζονται είτε για μια νέα ολομέτωπη επίθεση, είτε για να ανακόψουν την προαναγγελθήσα αντεπίθεση των Ουκρανών.